Υπήρχε αυτή η τάση, αυτός ο θεσμός, αυτό το έθιμο, ανέκαθεν. Είχε εξαφανιστεί κάποιο διάστημα, δεν το έκαναν τόσο πολύ, μέχρι και εγώ μου φαίνονταν περίεργο στην αρχή μου το είπαν να πάω. Απλώς, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας με πολλούς ανθρώπους και οικογενειακές και φιλικές σχέσεις, τους είναι πιο εύκολο. Και υπάρχει η απέτηση του θανόντος. Λέει, εμένα μου λέει ο. Δηλαδή, κάποιος από που έχει πεθάνει μπορεί να έχει αφήσει λέει, παραγγελία. Εγώ μου λέει, χορεύει σε πανηγύρι και μου λέει το πρωί φεύγοντας, εγώ κοιτάω πεθάνω, μου λέει, θες να μου τραγουδήσει. Θα μου πει το τραγούδι αυτό, π.χ. μου δίνει και παραγγελία. Για πες, τι τραγούδι. Εκεί θα σα δει. Ανάλογα τι χορεύει ο καθένα. Ναι. Συνήθως αυτό που χορεύει αυτό που έχει πεθάνει, λέει, θέλω να μου πείτε αυτό το τραγούδι που χορεύα στο πανηγύρι. Τα παιδιά του, επειδή ήταν, πάμε βέβαια σε ανθρώπου που είναι του γλεντιού, του κεφιού, είναι τη πιάτσα άνθρωποι. Ένα που δεν έχει, α πούμε, δεν βγαίνει σε γλεντιού, δεν μπορεί ποτέ, να πει. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και σου λέει, εγώ θέλω να με πάτε με κλαρίνα. Λέει στα παιδιά του, δεν θέλω να κλείνετε, του λέει, να στεναχωρήσετε. Θέλω να το γλεντήσετε. Εγώ πήγα καλά, μεγάλωσα. Ανθρώπινο πολύ. Είναι ανθρώπινο.